Αυτό που προσπαθώ να σας πω και θεωρώ πιο θλιβερό απ' όλα είναι ότι ναι μεν τηλεοπτικά πουλάει όπως λέτε τώρα αφότου έγινε ένα τόσο τραγικό, κτηνώδες γεγονός. Τηλεοπτικά όμως δεν πουλούσε ποτέ η καμπάνια της πρόληψης. Και έχω να πω το εξής, ότι εδώ και χρόνια υπάρχει μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο. Υπάρχει μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Έλενα Ιράπτη. Μάλιστα. Η οποία προσπαθεί ένα αγωνιωδό γυναίκα. Δεν προβάλλονταν όσο το θέμα τώρα. Το χαμόγελο του παιδιού, ξέρετε πόσα χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά, κύριε Κυριανάκη. Ναι, ξέρετε τι έχει ακούσει το χαμόγελο του, ναι, του παιδιού, ξέρω. Το εξαμάξει. Και το λέω σαν ιδρυτικό μέλος. Το λέω σαν ιδρυτικό μέλος του χαμόγελου του παιδιού. Το και θέα. Θέλω να πω και καλά κάνετε, κύριε Παπαδάκη. Θέλω να πω όμως για το έργο της Έλενας της Ράπτη, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνει μια καμπάνια που λέγεται Ένα στα Πέντε. Σας άκουσα σοκαρισμένο πριν να λέτε για τα ποσοστά. Και όπως το λέτε, είναι έτσι ακριβώς. Και τώρα. 860-890, τώρα είναι, Μαρία. Αισθανόμαστε όλοι αυτό το σοκ, λες και πέφτουν από τα σύννεφα, ενώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Έλενα Ιράπτη, η οποία προσπαθεί εδώ και χρόνια να κάνει ενημερώσεις στα σχολεία, να κάνει ενημερώσεις στα μέσα ενημέρωσης, και δεν τυχαίνει τις προβολές που θα έπρεπε αυτή η ενημέρωση, η οποία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά, όχι να προβληθεί. Ένα κόμμα, ένας βουλευτής, να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν πώς πάει η σιωπή. Πώς δηλαδή πρέπει να καταλάβουν ότι τη στιγμή που ένας παιδοβιαστής τα πλησιάζει, πώς μπορούν να αισθανθούν την ασφάλεια για να πάνε να μιλήσουν.